Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, το θέμα το ξέρετε ποιο είναι αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε. Αυτές την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, τις κυρώσεις σε βάρος των καλλιτεχνών. Ναι, νομίζω ότι ήταν μια ενέργεια, αν θέλουμε ήπια να τη χαρακτηρίσουμε, αφελής ενέργεια. Αν προχωρήσουμε πιο βαθιά, θα πούμε άλλους χαρακτηρισμούς πιο βαρύς. Απλώς θέλω να πω το εξής, ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η τέχνη, πάντα ο χαρακτήρας της ήταν επανανθρώπινος, ειρηνικός σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις εποχές. Είναι μεγάλο λάθος εάν είναι πολιτική απόφαση. Τη χαρακτηρίζω απλώς αφέλεια και ατυχή. Αν είναι πολιτιστική απόφαση, φτάνει στα όρια της χυδαιότητας και της ύβρισης. Δεν μπορείς να αποκλείεις ένα τεράστιο καλλιτεχνικό σχήμα όπως είναι τα Μπολσόη, έναν μεγάλο δημιουργό, τον Τσαϊκόφσκι, και εδώ υπάρχει και μια τραγική ειρωνία, η καταγωγή του, η προέλευσή του είναι από την Ουκρανία. Λοιπόν, για να κάνεις τι, για να κάνεις αντίσταση, για αντίπεινα. Αντίπεινα σε ποιον, στους καλλιτέχνες των Μπολσόη. Όχι ότι τίποτα θα ερχόταν εδώ τα Μπολσόη, που είχα τη χαρά να τα δω εδώ βέβαια, ένα πανάκριβο ειστήριο. Πάλι η αστική τάξη της Ελλάδας θα πήγαινε να τα δει. Δεν πήγαινε ο απλός εργαζόμενος, τα ειστήρια είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην πατρίδα του, στη Ρωσία, πήγαινε ο λαός με ένα συμβολικό ειστήριο για παρακολουθεί Μπολσόη κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα. Το θέμα είναι δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, είναι ντροπή για μια τέτοια απόφαση. Ποτέ καμία πολιτική εξουσία, ναι, αυτό, δεν αγάπησε την τέχνη. Δεν ήταν, ναι, δεν ήταν αυτό όμως μόνο, ήταν στο πλαίσιο μιας συνολικής αντίδαση σε αυτό που συμβαίνει και και τον αθλητισμό. Και τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός ενώνει. Είναι... Δεν μπορεί, δηλαδή να αποκλείσεις τις ομάδες μπάσκετ της Ρωσίας, όπου οι συνθέσεις, οι μισές είναι, αποτελούνται από ωραίους αθλητές Αμερικάνους. Ναι. Έχουμε ξεφύγει τελείως όσον αφορά την αντιμετώπιση. Θέλεις να αντιμετωπίσεις, ας πούμε, σαν ως αντίπεινο. Λες, κύριε, σου κόβω το φυσικό αέριο, το οποίο μου παρέχεις για να ζεσταίνεται ο λαός μου. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί θα παγώσει ο λαός σου. Σωστά. Κόβεις την παράσταση των Μπολσόη. Είναι ντροπή. Αυτό μόνο που το συζητάμε, ναι, είναι ντροπή. Είναι... Και εγώ πιστεύω, τα δεν θα δώσω άλλο πολέμου αυτά, ε. Να πούμε ένα άλλο παράλογο για να ελαφρύνουμε λίγο την πολύ σοβαρότητα πάνω στο θέμα, διότι το θέμα δεν είναι σοβαρό, είναι τραγικό. Δηλαδή, απαγορεύουμε εμείς τον εναέριο χώρο της Ελλάδος, έτσι, για τα ρωσικά αεροπλάνα και τα επιβατικά εννοώ. Λοιπόν, και αναγκάζεται τώρα ο σπουδαστής ο Έλληνας, που με τα λεφτά του υστερήματος του πατέρα του σπουδάζει στη Ρωσία, και είναι πολύ πρέπει να ξέρουμε, να κάνει, να κατέβει με το αεροπλάνο στην Κωνσταντινούπολη, να πάρει τουρκικό αεροπλάνο για να έρθει με λεφτά του εργαζόμενου πατέρα. Και τι, έτσι αντιμετωπίζουμε και καταπολεμούμε τη βία των Ρώσων, ενώ ο πανέξυπνος Ερντογάν έχει αφήσει ελεύθερο το χώρο, ο οποίος είναι και συνεταιρός μας. Και αυτή τη στιγμή, αντί να δεσμεύουμε, ξέρω κι εγώ, ή να επιτηρούμε τον χώρο του Αιγαίου, το οποίο την ώρα που μιλάμε γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί εγώ ήμουν και χειριστής εναέριας κυκλοφορίας στην πολεμική αεροπορία, γίνεται πάρτι παραβιάσεων από πολεμικά του συμμάχου δίπλα. Αυτά τίποτα. Γι' αυτά δεν ισχύει κανένας περιορισμός, καμία ευαισθησία. Δηλαδή, φτάνουμε στα σημεία γελιοποίησης των απόψεων. Άκουγα προχθές μία ομιλία όπου οι πολιτικοί έχουν περάσει και σε έναν καλλιτεχνικό τρόπο έκφρασης, γιατί άκουσα και προηγουμένως. Είμαστε, λέει, από τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πόσες πλευρές έχει η ιστορία, ρωτώ εγώ. Τι είναι, πολύπλευρη? Μία πλευρά έχει η ιστορία, την πλευρά της αλήθειας. Είσαι με αυτήν ή δεν είσαι? Η αλήθεια δεν είναι πάντοτε, δεν έχει πάντοτε μία ανάγνωση. Ούτε μία ανάγνωση. Η αλήθεια είναι μία, αλλά στο χωριό μου και ο Μπακαλαυράς γωνία. Και στο δικό μου το χωριό το λένε, αλήθεια.
Αλλά δεν υπάρχει άλλη, αγαπητέ Άκη μου. Δεν μπορούμε τώρα να λέμε τέτοιες ανοησίες, ας πούμε. Λέμαστε παιδιά, ας πούμε, ούτε κάθε στο προνήπιο. Είναι εκφράσεις αστείες, δεν είναι επιχειρηματικό. Ή πήρε ο άλλος και έβαψε τα σύνορα. Ποια σύνορα? Της Κύπρου τα σύνορα δεν είναι βαμμένα από κάποιον αφαίρετο καλλιτέχνη εντός εισαγωγικών εδώ και 50 χρόνια. Σωστά. Και είναι και φίλος, σύμμαχος, γείτονας. Φίλος δεν είναι. Τι γίνεται εκεί? Εκεί είναι άλλα τα χρώματα. Εδώ είναι άλλα. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί τελείως. Όντως να επικεντρώσουμε ότι ο πόλεμος είναι πόλεμος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν φταίει ο λαός. Πάρα πολύ. Ναι, λοιπόν. Ο Μπρέχτ είχε πει κάτι για να κλείσουμε και λίγο, αν θέλετε. Έχω διάθεση για κουβέντα, γιατί έχω συσσωρεύσει φοβερή αρνητική δύναμη ακούγοντας όλο αυτό το διάστημα, ναι, όλα αυτά. Και να κάνουμε και μια διευκρίνηση μεταξύ σοβαρού και αστείου, γιατί εχθές κατηγορήσα το κανάλι σας ότι ρέει το ρούβλι άφθονα για να κάνετε ρώσικη προπαγάνδα. Να δηλώσουμε τουλάχιστον στον αέρα, κύριε Παυλόπουλε, αγαπητέ φίλε, ότι δεν πήρα κανένα ρούβλι να έρθω να πω την άποψή μου στο Όπεν. Έτσι. Ναι. Χθες στην κεντρική διαδήλωση στο Σύνταγμα κατηγορηθήκατε άσχημα και από γνωστό φίλο καλλιτέχνη. Λοιπόν, θέλω μάλλον να πω το εξής, ότι... Μάλλον δεν μας παρακολουθεί πολύ. Γιατί αν είναι άλλο τέτοια, δηλαδή, πολυφωνία, τόσους ανταποκριτές, όλα αυτά πάντα κάνουν τη δουλειά μας. Είναι. Δεν παλεύετε αυτό, Παύλο. Δεν παλεύετε αυτό. Δεν παλεύετε με όχι, την έννοια όμως. Όταν φτάσουμε εκεί, λες, okay. Ο καθένας σε κάθε άποψη εκτός τη δική σου, ναι, κάθε άποψη εκτός τη δική σου, ναι, ενώ που χει, ναι, ναι, ατόμου, είναι, είναι προπαγάνδα. Είναι φίλε, από το πρωί όσο βράδυ βλέπουμε πράγματα τρελά. Δηλαδή φωτογραφίες από άλλους πολέμους σε άλλες εποχές. Δηλαδή κάπου να υπάρχει κάποια αλήθεια, κάπου να συγκεντρωθούμε, να επικεντρωθούμε. Ναι, αλλά είδες τι λες, κάποια αλήθεια. Από ποια, κάποια αλήθεια. Από ποια πλευρά. Από ποια να πιαστείς. Καλημέρα, Παύλο Κοντογιαννίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, να είστε και εσείς καλά. Καλημέρα.